Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βγήκα έξω για λίγο, ήταν η διαδήλωση των αναπληρωτών. Πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν ήταν μια διαδήλωση εναντίον των απολύσεων, αλλά υπέρ των διορισμών. Με μια διαφορετική αντίληψη, αλλά υπέρ των διορισμών. Και αυτό είναι επιβεβαίωση της νέας φάσης. Αυξημένες προσδοκίες και ελπίδες. Δυνατότητες σταδιακής ανταπόκρισης σε αυτές τις προσδοκίες και ελπίδες. Συνεπώς, διάλογος με όσους αγωνιούν για το μέλλον τους και το μέλλον της εκπαίδευσης. Σε σωστή κατεύθυνση κινούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και αυτές που είδαμε με τις διάφορες τροπολογίες που κατέθεσε και σήμερα ο κύριος Υπουργός. Ο διάλογος όμως πρέπει να γίνει χωρίς συνθήκες κοινωνικού εμφυλίου. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Πράγμα το οποίο βλέπουμε να αναπτύσσεται συχνά στις συνθήκες της κρίσης. Κάθε χρόνο καταθέτουν αιτήσεις πάνω από 100.000 υποψήφιοι αναπληρωτές. Προλαμβάνονται περίπου 25.000 επιμέρων ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα πολύ λιγότεροι. Χάρη σε αυτές τις αυξημένες προσλήψεις και ειδικά στην ειδική αγωγή, έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Επαναφέραμε την κανονικότητα στα σχολεία και πετύχαμε από το 2016 και μετά να ανοίγουν από την πρώτη μέρα με τους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία στη θέση τους. Από αυτούς τους 100.000 έχουν κατά καιρούς προληφθεί 35.000. Δεν μπορούν να προληφθούν όλοι. Υπάρχει κάποια πολιτική δύναμη στην αίθουσα που να έχει εγγράψει στο πρόγραμμά της συλλήβδιν διορισμούς δεκάδων χιλιάδων? Και αν ικανοποιηθεί ο διορισμός των 35.000, τι θα γίνει με τα παιδιά που βγαίνουν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια? Και επίσης, με ποιο σύστημα θα γίνει η κατάταξη όσων προσληφθούν, αν δεν υπάρχει ένα σύστημα διορισμού τους? Πού θα πάει ο καθένας, σε ποιο μέρος? Χρειαζόμαστε λοιπόν κριτήριο και σύστημα διορισμών. Για το πρόβλημα των μόνιμων διορισμών τώρα. Είναι άλλες οι δυνατότητες με ΑΕΠ 240 δισεκατομμύρια πριν την κρίση και άλλες με 175 δισεκατομμύρια ευρώ μετά την κρίση. Ανάγκη σχεδιασμού με βάση νέα κριτήρια. Πρώτα ποιο σχολείο θέλουμε και μετά ποιους και πόσους εκπαιδευτικούς. Όχι επιστροφή στο παρελθόν, όταν το σχολείο αντιμετωπιζόταν συχνά με πελατειακά κριτήρια και ως χώρος αποκλειστικά επαγγελματικής αποκατάστασης. Αναμφίβολα, η επαγγελματική αποκατάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ποιοτικό και αξιολογημένο, με πρώτη προτεραιότητα το σχολείο, το συμφέρον των μαθητών. Το προτινόμενο σύστημα υπακούησης πραγματικότητες που διαμορφώθηκαν στην εποχή των μνημονίων. Αποχώρησαν επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ περίπου 40.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και προλήφθηκαν μέχρι και 24.000 αναπληρωτές κατέτος επί ΣΥΡΙΖΑ. Ορθώς δίνεται έμφαση στην προϋπηρεσία των αναπληρωτών. Τους οφείλει η πολιτεία και η κοινωνία. Το τονίζω, και η πολιτεία και η κοινωνία. Διότι και την περίοδο των μνημονίων, αλλά και πρόσφατα, βλέπουμε ότι η κοινωνία δεν αξιολογεί ουσιαστικά. Απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι μόνο τα δυσπρόσιτα που πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί και τραβάνε το διάβολό τους. Το ξέρουμε. Με μικρούς μισθούς και με δυσκολίες κοινωνικής συμβίωσης και οικογενειακής συμβίωσης. Ακόμα και στα πλούσια τουριστικά θέρετρα, με το Airbnb, βλέπετε τι τραβάνε οι εκπαιδευτικοί. Ούτε σπίτια δεν βρίσκουν. Γιατί η κοινωνία μας που ζητάει για τα παιδιά της εκπαιδευτικούς δεν είναι έτοιμη δυστυχώς να θυσιάσει δωμάτια από τον τουρισμό για να κάτσουν οι εκπαιδευτικοί εκεί, σε αυτά τα μέρη. Όχι όλες οι κοινωνίες, αλλά δυστυχώς αρκετές. Μεταβατικό και μεσοπρόθεσμο το προτινόμενο σύστημα. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά το έλλειμμα στην εκπαίδευση, στο θέμα εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ως προϋπόθεση για το μόνιμο διορισμό τους και τη διαρκή επιμόρφωσή τους. Δεν νοείται διορισμός χωρίς να ξέρει αυτό που τελειώνει το πανεπιστήμιο τι σημαίνει εκπαιδευτική πράξη, αν θέλουμε εκπαίδευση του εκπαιδευτικού, και δεν νοείται λειτουργία εκπαιδευτική χωρίς να υπάρχει ένα σύστημα μόνιμης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς, το δεύτερο θέμα, πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν φαγωθεί για να καλύπτουμε τα κενά της αδιοριστίας από τα χρήματα που ήταν για την επιμόρφωση. Στον Εθνικό και Γενικό Διάλογο είχαμε συζητήσει σχέδιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
και να ληφθεί ή δυνατόν συνενετικά επιτέλους κάποια απόφαση. Καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που έκαμε τη σχετική συζήτηση. Σύμφωνα με αυτόν τον προβληματισμό, είναι αναγκαίο να εκπονηθεί ένα επαρκές πρόγραμμα σπουδών με θεωρητική κατάρτιση για τη διδακτική, αλλά και για την πρακτική άσκηση κάθε πτυχιούχου που επιθυμεί να εργαστεί στην εκπαίδευση, είτε μέσα στο πρωτοπτυχιακό πρόγραμμα, είτε ως πρόσθετος χρόνος. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πρόγραμμα αυτό προϋποθέτει αφενός εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και αφετέρου μαθήματα με διδακτικές μονάδες τόσο για την ενιαία διδακτική όσο και για κάθε γνωστική περιοχή. Επίσης, ανάλογο προβληματισμό, γνωρίζουμε ότι περιλαμβάνεται στα πρακτικά του 8ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ του 1997. Καταθέτω το σχετικό προβληματισμό της ΟΛΜΕ. Με τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, περιορίζεται ο αριθμός σε αυτούς που το επιθυμούν και ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη προετοιμασία. Έτσι, η επιλογή είναι αξιοκρατική και στο πλαίσιο του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Οι γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ δεν ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη ουσιαστικής και αξιολογικής επιλογής με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες εκπαίδευσης. Άλλο πράγμα είναι ένας γραπτός διαγωνισμός για τα τελωνία, και άλλο πράγμα είναι για να επιλεγούν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Άλλωστε, αυτή η διαφορετικότητα επιβάλλει και τη διαρκή επιμόρφωση στην οποία αναφέρθηκα παραπάνω. Οι πρώτοι διορισμοί, 4.500 από τους 15.000, θα γίνουν φέτος στην ειδική αγωγή. Απόδειξη του ουσιαστικού ενδιαφέροντος και της προτεραιότητας που έχει η κυβέρνηση για το χώρο της ειδικής αγωγής. Είναι οι μόνιμοι διορισμοί προϋπόθεση για το δημόσιο σχολείο ισότητας και ποιότητας. Και τονίζω, είναι η πρώτη διορισμή στην ειδική αγωγή από συστάσεως της ειδικής αγωγής. Η μόνη λοιπόν διορισμή προϋπόθεση για το δημόσιο σχολείο ισότητας και ποιότητας. Στον αντίποδα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για σχολεία πολλών ταχυτήτων με πρόσχημα την αριστεία, με αμφισβήτηση του καθολικού δικαιώματος στην εκπαίδευση, με διευθυντές μάνατζερ στα σχολεία, με μαθητές πελάτες, με λυπή χρηματοδότηση, με ελεημοσύνη από τον ιδιωτικό τομέα και με εκπαιδευτικούς χωρίς δικαιώματα. Για σχολεία χωρίς δημοκρατία. Πρόκειται για αντιγραφή θατσερικών μεθόδων που εγκαταλείπεται ακόμη και στη Βρετανία. Σε αυτό το ξεθεμελιωμένο και ερυπωμένο σχολείο προφανώς δεν χρειάζονται μαζικοί διορισμοί. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία συνενεί με μισή καρδιά μόνο στους διορισμούς στην ειδική αγωγή και διαφωνεί και κατ' ουσίαν με τους υπόλοιπους διορισμούς στην εκπαίδευση. Άλλωστε, αυτοί οι διορισμοί δεν χωρούν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όταν λέει ότι για κάθε 5 αποχωρήσεις από το δημόσιο θα έχουμε μία πρόσληψη. Και όχι όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Είναι προφανές ότι αν χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφιζόταν η κυβέρνηση, έπεφτε η κυβέρνηση, σήμερα δεν πρόκειται να συζητούμε διορισμούς για την εκπαίδευση. Και όσοι βγήκαν σήμερα για τα δικαιώματά τους στους δρόμους και διαμαρτύρονταν, είναι λογικό να σκέφτονται αν γινόταν χθες ένα ατύχημα και δεν εμπεβαινόταν μια επιλογή κυβερνητικής σταθερότητας. Τώρα που βγαίνουμε από το λαγούμι μιας κρίσης σιγά-σιγά και δύσκολα, είναι η αλήθεια, θα ήταν καλύτερα. Ας το σκεφτούμε όλοι. Πριν αποφασίσουμε με έναν τρόπο, φοβούμε επιπόλαιο και συνθηματολογικό. Προφανές είναι ότι μέσα από την εκπαίδευση, όπως και μέσα από την υγεία, διαμορφώνεται μια προγραμματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε ένα μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα μπλοκ συντηρητικών δυνάμεων με ακροδεξιά κλίση και κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Ή, αν θέλετε, ένα πρόγραμμα για διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής πλειοψηφίας που θα αντανακλάται και στο πολιτικό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας συγχαρώ γιατί σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, έχετε την τύχη, μετά από μεθοδικό σχέδιο, να φέρετε ένα σχέδιο μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.